Daiwa 220BG. Είναι μια θήκη για, για τα καλάμια του slow jigging. Εάν πραγματικά σέβεσαι τον εξοπλισμό που έχεις, γιατί το slow jigging έχει καλάμια ακριβά, δεν είναι τα καλάμια φθηνά. Έτσι, τουλάχιστον ξεκινάνε από 200 ευρώ τα καλά καλάμια, όχι τα καλά. Εντάξει, από 200 ευρώ παίρνεις ένα πολύ καλό καλάμι και ανεβαίνεις και φτάνεις και τα 800. Είναι αμαρτία να έχεις αυτό το καλάμι χύμα στη θήκη που σου πουλάει η εταιρεία, την μαλακιά, γιατί υπάρχει περίπτωση πολύ μεγάλη πιθανότητα να το σπάσεις. Ενώ εδώ έχεις μια θήκη πολυτέλεια, πραγματικά. Η Daiwa έχει φτιάξει μια πάρα πολύ εύχριστη θήκη, πολύ στενή, για να μπορέσει να πάρει ένα-δύο καλάμια μέσα της, έτσι. Πολύ ίσως, θα σας δείξω τώρα κάτι που δεν θα ήθελα να το κάνετε. Έχει αρκετά μεγάλα φερμοάρ, μεγάλο πράγμα αυτό. Κάποιοι από εσάς τι κάνουν, βάζουν το καλάμι μέσα και απ' έξω από εδώ αφήνουν το μηχανάκι απ' έξω για να είναι συνδεδεμένο με το καλάμι. Παιδιά, αυτό είναι σφάλμα, είναι πολύ fail. Γιατί πάντα θα είσαι με τον κίνδυνο μη σπάσει το μοτέρ σου, μη χτυπήσει κάπου. Αλλά όχι μόνο αυτό, επειδή είναι περασμένο και το νήμα από μέσα και η πετονιά, πολλές φορές πιάνεται εδώ πάνω. Με αποτέλεσμα να γδάρουμε παράμαλο ή νήμα. Τότε λοιπόν μπορεί να χάσουμε και το ψάρι της ζωής μας από μια κουταμάρα. Πάντα να συνδέετε κατεμένα τα καλάμια σας με στο ψάρεμα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο ένας κόμπος. Είναι 3 λεπτά. Άντε να κάνουμε και 5. Δεν λέει κάτι. Όμως η μεταφορά πρέπει να γίνεται των καλαμιών με μια καλή θήκη όπως είναι αυτή της Daiwa. Θεωρώ και εκτιμώ ότι μέσα μπορεί να χωρέσουν 2 με 3 καλάμια εάν τα βάλουμε upside down. Δηλαδή το μπατ να είναι κάτω στο ένα, στο άλλο να είναι από πάνω για να μην πιάνει χώρο. Ίσως και 3, δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. 1-2 καλάμια όμως του slow, πάντα για το slow μιλάμε, γιατί το μήκος είναι ιδανικό. Θα μπορούσε να τα πάρει εύκολα. Είναι σκληρή. Έχει ένα πολύ ωραίο εδώ χερούλι μεταφοράς με έβα να μην γλιστράει. Και σίγουρα όπου και αν πέσει αυτό, τα καλάμια μας δεν θα πάθουν ζημιά. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τα καλάμια μας ασφαλή. Επιτέλους μια πολύ ωραία θήκη για το slow και στην Ελλάδα από την Daiwa.